Λοιπόν, αν πάρουμε υπόψη και την εμπειρία από το προηγούμενο τρομοκρατικό χτύπημα που έγινε σε δύο αεροπλάνα Τούπολεφ πριν από μερικά χρόνια, που έγιναν από αυτό το αεροδρόμιο, όπου πουλήθηκαν χέρι με χέρι κάποια εισιτήρια, οι τρομοκράτες ήταν τότε από τον Κάφκασο. Αυτή τη φορά δεν ξέρουμε από πού θα είναι, ωστόσο όμως έχοντας την εμπειρία όλων αυτών των τρομοκρατικών, την ιστορία των τρομοκρατικών χτυπημάτων τα τελευταία 15-20 χρόνια στην Μόσχα, δεν κάνω εικασίες, περιμένουμε με την επίσημη ανακοίνωση. Φοβάμαι όμως ότι δεν θα είμαστε από αυτό το οποίο όλοι φοβόμαστε. Δημήτρη, υπάρχουν επίσημες αντιδράσεις από την κυβέρνηση. Μαθαίνουμε ότι ο πρόεδρος Μετβέντεφ ήδη καθυστερεί το ταξίδι του στο Νταβός για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ εξαιτίας της κατάστασης στη Μόσχα αυτή τη στιγμή. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι ματαιώνει το ταξίδι του στην. Ματαιώνει τελικά το ταξίδι. Στον Νταβός. Έβγαλε μία επίσημη ανακοίνωση ο πρόεδρος, μάλλον μία δήλωση έκανε ο πρόεδρος Μετβέντεφ, ο οποίος βασικά συλληπιτήρια δίνει και λέει ότι φαίνεται ότι είναι διάτριτο το σύστημα ασφάλειας και θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα σε όλα τα αεροδρόμια, πόσο μάλλον στα διεθνή αεροδρόμια της Μόσχας. Συντονίζει τις ενέργειες των σωστικών συνεργείων και των δυνάμεων ασφαλείας ο ίδιος. Έχει φτάσει στο αεροδρόμιο το Μοντέντοβο και ο Δήμαρχος της Μόσχας, αλλά και οι αρμόδιοι υπουργοί εκτάκτων αναγκών, μεταφορών και οι άλλοι υπουργοί οι οποίοι πρέπει να είναι εκεί. Προσπαθούν αυτή τη στιγμή να λυθεί το θέμα με τα σωστικά συνεργεία και να σωθούν οι άνθρωποι. Δεν γίνονται οι πτήσεις. Μέχρι πριν από λίγο έλεγε ότι καθυστερούν οι πτήσεις που θα έπρεπε να έρθουν στον Ντομαντέντοβο. Τώρα, από ό,τι μου λένε και από ό,τι ακούω εδώ από τα ραδιόφωνα, βγαίνει η ταμπέλα ότι ακυρώθηκαν οι πτήσεις, που σημαίνει ότι οι πτήσεις αυτές πάνε, δηλαδή τα αεροπλάνα πάνε να προσγειωθούν σε άλλα αεροδρόμια της Μόσχας. Άρα, όπως καταλαβαίνει κανείς, πέρα από αυτό το χτύπημα, επικρατεί και ο φόβος μου μήπως υπάρχει και δεύτερο επαναληπτικό χτύπημα. Γι' αυτό ακριβώς προσπαθούν να βγάλουν τον κόσμο από την αίθουσα, να κάνουν αυστηρό έλεγχο και μετά να αρχίσει να λειτουργεί το αεροδρόμιο. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν.